Δεν αποτελεί υπερβολή να πούμε ότι είναι πραγματικά ασφικτική η κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της δικηγορίας για τους μισθωτούς και αυτοαποσχολούμενους συναδέλφους με τα χαμηλότερα εισοδήματα. Οι απολύσεις, οι περικοπές των μισθών, οι μονομερείς βλαπτικές ενέργειες της εργοδοσίας των μεγάλων δικηγορικών εταιριών και δικηγορικών γραφείων σε βάρος των συναδέλφων που απασχολούνται σε αυτές, οι οποίες φτάνουν σε κάποιες περιπτώσεις στην προσπάθεια αυθαίρετου συμψηφισμού της πενιχρής κρατικής ενίσχυσης των 600 ευρώ με δεδουλευμένες αποδοχές, μαζί με την επέκταση των ελαστικών σχέσεων εργασίας και της τηλεεργασίας, που οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερη εκμετάλλευση, η ανέχεια και η αδυναμία ανταπόκρισης ακόμη και σε στοιχειώδεις βιωτικές ανάγκες και οικονομικές υποχρεώσεις, οι βασανιστικέ συνθήκε άσκηση του επαγγέλματό μα λόγω των σοβαρών ελλείψεων σε υλικοτεχνική υποδομή και προσωπικό των δικαστηρίων, των υποθυκοφυλακίων και των άλλων υπηρεσιών που αναδεικνύονται πιο έντονα σήμερα με αφορμή τα μέτρα για τον κορονοϊό, είναι αυτά που βιώνουν σήμερα χιλιάδε συνάδελφοί μα. Δεν ισχύει βεβαίω το ίδιο για του ιδιοκτήτε μεγάλων δικηγορικών εταιριών και μεγαλοδικηγόρου, που δεν σταμάτησαν να μετρούν τα κέρδη τους, ακόμη και αυτή την περίοδο, αξιοποιώντας και τα νομοθετικά μέτρα της κυβέρνησης. Την ίδια ώρα, η δικαιοσύνη με βάση την κυβερνητική πολιτική που συνεχίζει αυτή της κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, στις βασικές κατευθύνσεις της οποίας συμπλέουν, γίνεται απροκάλυπτα πιο ταξική, δηλαδή πιο ευνοϊκή για τους επιχειρηματικούς ομίλους, πιο εχθρική και απρόσιτη, για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Είναι χαρακτηριστικό για να αναφέρουμε ένα μόνο παράδειγμα. Το πρόσφατο νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση με το οποίο δημιουργούνται ειδικά τμήματα για τις υποθέσεις των επενδυτών στα μεγάλα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια της χώρας με πολυτελείς διαδικασίες fast track την ίδια ώρα που οι λαϊκές υποθέσεις βαλτώνουν και χρονίζουν στα δικαστήρια. Την ίδια κατεύθυνση εξυπηρετεί και λεγόμενη ηλεκτρονική δικαιοσύνη με τον τρόπο που προωθείται από την κυβέρνηση η οποία πέρα από την υπόσκαψη θεμελιωδών δικονομικών αρχών όπως της αρχής της δημοσιότητας της δίκης και τον κίνδυνο, το σοβαρό κίνδυνο που δημιουργεί για τα προσωπικά δεδομένα θα λειτουργήσει σε όφελος των επιχειρηματικών ομήλων και των ισχυρών δικηγορικών εταιριών και γραφείων που είναι αυτά που διαθέτουν την αντίστοιχη υποδομή για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της. Η κυβέρνηση από την αρχή της πανδημίας με δηλώσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού έσπευσε να υποσχεθεί ότι θα στηρίξει οικονομικά το σύνολο των επαγγελματιών που δέχτηκαν πλήγμα από τις συνέπειες της εξάπλωσης της πανδημίας, υπόσχεση που αθέτησε προκλητικά στη συνέχεια με την εξαίρεση όλων των επιστημόνων από την αποζημίωση των 800 ευρώ για το μήνα Απρίλιο και την εξαγγελία αντί για αυτήν ειδικών επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης, τα λεγόμενα τα γνωστά βάουτσερ. Εξαγγελία που συνάντησε από την πρώτη στιγμή την καθολική αντίδραση των δικηγόρων και των υπόλοιπων επιστημόνων, καθώς επρόκειται ουσιαστικά για εμπεγμό, αφού δεν ανταποκρίνονταν στο ελάχιστο στην κάλυψη των άμεσων πιεστικών οικονομικών του αναγκών, ούτε φυσικά τη επιστημονική επιμόρφωσή του, λόγω και του γελίου περιεχομένου πολλών από αυτά, όπω αποκαλύφθηκε στη συνέχεια. Αλλά εξυπηρετούσε μόνο τι ανάγκε των διαφόρων αρπακτικών των κέντρων επαγγελματική κατάρτιση, που θα επιδοτούνταν με πακτολό χρημάτων. Ωστόσο, παρά την κατάργηση των προγραμμάτων αυτών, ύστερα από την κατακραυγή που προκλήθηκε, οι δικηγόροι και οι άλλοι επιστήμονες έλαβαν για το μήνα Απρίλιο μόνο το ποσό των 600 ευρώ και για να συνεχιστεί ο εμπεγμός έμειναν εκτός αποζημίωσης για το μήνα Μάιο παρά τις νέες απατηλές κυβερνητικέ υποσχέσεις, χωρίς να έχει προβλεφθεί έως και σήμερα η οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυσή τους και παρά το γεγονός ότι τα δικαστήρια της χώρας ήταν κλειστά και άρχισαν να λειτουργούν μόλις την 1η Ιουνίου για τις αστικές και διοικητικές, και υποθέσεις, ενώ ειδικά για τις ποινικέ υποθέσεις προβλέπεται η έναρξή τους αργότερα στο τέλος αυτού του μήνα. Το κυριότερο όμως είναι ότι το άμεσο εργασιακό μέλλον για τη μεγάλη πλειοψηφία των μισθωτών και αυτοαποσχολούμενων δικηγόρων στις συνθήκες της νέας οικονομικής κρίσης που έχουμε εισέλθει, μόνο ως ανασφαλές και αβέβαιο μπορεί να χαρακτηριστεί. Από την άλλη μεριά, η ηγεσία της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας ουσιαστικά αποδέχεται αυτή την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί. Η τελευταία μάλιστα απόφασή της εκφράζει την ικανοποίησή της προς την κυβέρνηση διότι αποδέχτηκε τάχα τι προτάσει του Δικηγορικού Σώματος για την επανέναρξη των δικαστηρίων για τα μάτια του κόσμου εντελώς γενικά και αόριστα, χωρίς καμία αναφορά σε αγωνιστικές δράσεις με τη συμμετοχή των ίδιων των δικηγόρων, δηλώνει ότι συνεχίζει τάχα τις διεκδικητικές δράσεις της, με συνεχείς παρεμβάσεις προς τους πολιτικούς αρχηγούς, τους βουλευτές και τους κοινωνικούς φορείς για την, περαιτέρω στήριξη και ανάδειξη των ετοιμάτων του κλάδου. Τέτοιος ανυποχώρητος αγώνας είναι αυτός που κάνει η ηγεσία της ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων. Η στάση του και ιδιαίτερα τη ηγεσία του Δικηγορικού Συλλόγου τη Αθήνα δεν είναι φυσικά κεραυνό εν αλλά η συνεπή συνέχιση τη ίδια συμβιβασμένη και αδιέξοδο για τα συμφέροντα τη πλειοψηφία των δικηγόρων με τα χαμηλότερα εισοδήματα γραμμή που ακολουθούν χρόνια τώρα και συνέχισαν και κατά τη διάρκεια τη πανδημίας μια γραμμή που συμβαδίζει με την κυβερνητική προπαγάνδα της εθνικής ομοψυχίας, συμβάλλει στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής και στηρίζει τα συμφέροντα των ισχυρών δικηγορικών εταιριών και των μεγαλογραφείων. Είναι συγκεκριμένα η λογική και αναμενόμενη συνέχεια της άρνησής τους να πραγματοποιηθεί έστω και μία συμβολική κινητοποίηση διαμαρτυρίας για τη διεκδίκηση των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της υγείας και του εισοδήματός μας κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων στο όνομα τήρησης της νομιμότητας, της σκόπιμης σιωπής τους παρά τα σχετικά αιτήματα να συζητήσουν έστω για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των μισθωτών δικηγόρων σε δικηγορικές εταιρείε και γραφεία, να πάρουν θέση ακόμη και για τον επιχειρούμενο απαράδεκτο συμψηφισμό των 600 ευρώ. Τη άσφαιρη αντιπαράθεσή του για τα προγράμματα τηλεκατάρτηση ενώ υπήρξε και μερίδα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρότεινε ακόμη και συμφωνία με τα διάφορα ΚΕΚ, της απόρριψής τους να υιοθετήσουν ψήφισμα στήριξης των υγειονομικών στον αγώνα τους για άμεσα μέτρα προστασίας, απορρίπτοντας συγκεκριμένα το αίτημα για επίταξη των ιδιωτικών κλινικών υγείας, της ενεργής πρόθεσης των στόχων για την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης για την οποία κομπάζει σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συσκοτίζοντας τον πραγματικό χαρακτήρα και τους κινδύνους της. Στον αντίποδα, για να καταλήξω, οι επιτροπές αγώνα στον χώρο δεν έμειναν σιωπηλέ. Το αντίθετο, μαζί με χιλιάδες άλλους εργαζόμενους, αυτοαποσχολούμενους και μισθωτούς εργαζόμενους, αναπτύξαμε σημαντική δράση το προηγούμενο διάστημα, και από την αρχή μιλήσαμε για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πάλι για την προστασία της υγείας και του εισοδήματος για την πλειοψηφία των δικηγόρων με τα χαμηλότερα εισοδήματα που δεν περιορίζεται σε αναστολές σπρώχνοντας απλά το βραχνά των χρεών για αργότερα. Αναδείξαμε τις συνέπειες από την έλλειψη κατοχήρωση σε εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα στους μισθωτούς δικηγόρους όπως και στους ασκούμενους και πήραμε αγωνιστικές πρωτοβουλίες για την προστασία τους. Πραγματοποιήσαμε μαζί με σωματεία και άλλε επιτροπέ αγώνα στου επιστημονικού χώρου, μηχανικού, οικονομολόγου κλπ. διαβήματα διαμαρτυρία στα Υπουργεία Εργασία και Δικαιοσύνη. Συμμετείχαμε στι κινητοποίησει των υγειονομικών μαζί με εκατοντάδε σωματεία. Πήραμε μέρο στον αγωνιστικό γιορτασμό τη Εργατική Πρωτομαγιά. Και τώρα συνεχίζουμε. Καλούμε ακόμη περισσότερου μισθωτού και αυτοαποσχολούμενου δικηγόρου να οργανώσουμε την πάλη μας, όλοι μαζί, μια γερή γροθιά, συμπορευόμενη με το εργατικό και λαϊκό κίνημα. Με το κοινό σύνθημα που μας ενώνει, πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά την κρίση τους. Συμμετέχουμε μαχητικά στο αύριο ενός συλλαγητήριο του ΠΑΜΕ, δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για την επιτυχία της κινητοποίησης στο Υπουργείο Εργασίας στις 17 του μήνα, με το κοινό πλαίσιο πάλης που ανέφερε πριν ο συνάδελφος εκπρόσωπος της Επιτροπής Αγώνα Μηχανικών.